Καλησπέρα. Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και φτάσαμε στο δεύτερο vlog της μέρας, το βραδινό, το οποίο έχει τον τίτλο «Θέλω να χωρίσω». Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Είστε εξαιρετικοί σαν άνθρωπος και επιστήμονας. Παρακολουθώ τα vlog σας και σας θαυμάζω. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητοί. Θέλω και εγώ να μοιραστώ μαζί σας αυτό που με βασανίζει τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαι μια γυναίκα 40 ετών, παντρεμένη με δύο υπέροχα παιδιά, τα οποία είναι μεγάλα, σπουδάζουν. Πίστευα πως είχα έναν ευτυχισμένο και επιτυχημένο γάμο, δίχως τσακωμούς και έντονο κλίμα μέσα στο σπίτι. Υπήρχε ισορροπία και τα παιδιά μεγάλωσαν σε υγιές περιβάλλον. Σήμερα όμως, μετά από τις καταστάσεις που θα αναφέρω παρακάτω, με θλίψη μου διαπιστώνω πως όλα ήταν ρόδινα και ωραία, επειδή εγώ έκλεινα τα μάτια σε πολλά πράγματα. Έκανα τα θελήματα και ό,τι ευχαριστούσε το σύζυγο. Κάθε φορά που διαφωνούσα, είχε τον τρόπο του να με πείθει να γίνονται τα πράγματα όπως τα θέλει. Οτιδήποτε του έλεγα, έβλεπε μόνο το αρνητικό, με αποτέλεσμα να είμαι αυτό που θέλει αυτός και όχι αυτός. Πολύ ανησυχητικό πράγμα να χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στο γάμο. Δεν ήρθα ποτέ σε ρήξη μαζί του για να μην το στενοχωρήσω, άρα λειτουργούσες κι εσύ λίγο σαν people pleaser, γινόσου να χαλεί να σε πατήσει, δεν να στενοχωρήσει. Όταν έκανα κάτι που ήθελα, για παράδειγμα να βγω για καφέ με μια φίλη και δεν συμφωνούσε, μου κρατούσε μούτρα. Τα προσπερνούσα όμως, διότι ήμουν μαζί του με άλλα κριτήρια. Ήταν καλός οικογενειάρχης, σωστός πατέρας και ένιωθα ασφάλεια. Έτσι πέρασαν 20 ολόκληρα χρονάκια. Τα κριτήρια που έχουμε για το γάμο είναι καλή ιδέα να μην βασίζονται μόνο στα παιδιά, σε αυτό που νομίζουμε πως είναι καλό για τα παιδιά τέλος πάντων, και στην οικονομική ασφάλεια, αλλά να βασίζονται και στη συμβατότητα του ζευγαριού και στην υγιή και πραγματική σχέση του ζευγαριού. Τώρα πια δεν με νοιάζει. Έπαψα να αισθάνομαι άσχημα γι' αυτό και δεν νιώθω ένοχη κάθε φορά που τις ανησυχεί. Τα τελευταία 4 χρόνια όμως με έκαναν να δω την αλήθεια κατάματα, να δω πως μόνο εγώ εφησιάστηκα. Ας ξεκινήσω. Από τη μέρα που παντρεύτηκα ως σήμερα έχουμε δική μας δουλειά, με αποτέλεσμα να είμαι πολλές ώρες στο χώρο εργασίας. Ο σύζυγος λίγες ώρες και αυτές για να πάω εγώ σπίτι να κάνω καμιά δουλειά. Έχασα τις παρέες μου, τους συγγενείς μου, την προσωπική μου ζωή, τα δικά μου θέλω και η ανάγκη μου για προσωπικό χρόνο δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις προσωπικό χρόνο. Δεν ικανοποιείται η ανάγκη σου για προσωπικό χρόνο, που είναι η ανάγκη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, παντρεμένοι και ελεύθεροι. Όλοι έχουμε ανάγκη για προσωπικό χρόνο. Με ζόρισε πολύ αυτό, αλλά η επιλογή μου ήταν να κάνω υπομονή. Κοιτάω να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου, σωστή μάνα, νοικοκυρά, σύζυγος και να είναι περήφανη η οικογένειά μου. Χρειάζεται να είσαι και εσύ ευτυχισμένη όμως, όχι μόνο να είναι η οικογένειά σου περήφανη. Από τα 15 και μετά, από το 2015 και μετά, με την κρίση και με την όλη κατάσταση, η δουλειά στο μαγαζί άρχισε να σπάει. Τα έξοδα πολλά, τα παιδιά στο λύκειο με φροντιστήρια και άλλες δραστηριότητες, έβλεπα τα οικονομικά μας να μην καλύπτονται και ζήτησα από τον σύζυγο να πάει για δουλειά, μιας και εγώ κρατούσα το μαγαζί μόνιμο όλα αυτά τα χρόνια. Αρνιόταν να πάει, λέγοντας διάφορες δικαιολογίες του τύπου, ποιος θα τον πάρει στα 50 του, δεν πληρώνουν και άλλα διάφορα χαζά. Για δύο ολόκληρα χρόνια έκανε δουλειές του ποδαριού, με ψευτομεροκάματα, τα παιδιά μου μπήκαν στις σχολές που πέρασαν σε διαφορετικές πόλεις, τα έξοδα επί δύο και εγώ τότε άρχισα να χάνω την μπάλα. Έπεσα σε κατάθλιψη, το μόνο μου θέμα ήταν πώς θα ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Δεν είχα διάθεση για τίποτα. Συνέχεια με άγχος και υπερένταση και ο άντρας μου να με ρωτάει τι έχω και όσο πάω απομακρύνομαι στον κόσμο του άνθρωπου. Του είπα πως πρέπει να πάει για δουλειά και η απάντηση του ήταν ότι έχει δουλειά και καλά βγάζει το μηνιάτικο του εργοστασίου και άλλες δικαιολογίες και ότι πρέπει να κλείσω το μαγαζί αφού δεν τραβάει άλλο και να πάω και εγώ να δουλέψω στο εργοστάσιο. Του είπα όσο δεν μπαίνει κάτι στάνταρ μέσα στο σπίτι, το μαγαζί δεν κλείνει. Αυτό κράτησε περίπου 15 μέρες, εγώ τελείως ψυχρή και απόμακρη μαζί του και πιο χάλια ψυχολογικά. Μην αντέχοντας προφανώς και αυτό σε αυτή την κατάσταση, πήγε για δουλειά.
Έχει 6 μήνες τώρα και εγώ προσπαθώ να μαζέψω τα σημάζευτα. Το θέμα μου είναι πως με όλα αυτά που έζησα αυτόν τον καιρό, κάτι έχει σπάσει μέσα μου. Προσπαθώ να φέρω πάλι την ισορροπία στα συναισθήματα μου, αλλά είναι αδύνατο. Νιώθω άδεια. Με ακουμπάει, με φυλάει και δεν αισθάνομαι τίποτα. Το μόνο που νιώθω είναι θυμός για την κατάσταση που φτάσαμε εξαιτίας της ανευθυνότητας σου. Αυτή του η αδράνεια και η απάθεια που κράτησε 2 χρόνια με πάτωσε οικονομικά και ψυχολογικά. Ο θαυμασμός και η περηφάνεια που ένιωθα για αυτόν τον άνθρωπο χάθηκαν. Η κατάσταση κάθε μέρα γίνεται χειρότερη. Πνίγομαι. Θέλω να χωρίσω. Έχω την αίσθηση πως αν χωρίσω θα φύγουν από πάνω μου 10 κιλά, μη σου πω και 20. Αντιλαμβάνεται ο άντρας μου πως τίποτα δεν είναι το ίδιο μεταξύ μας πια. Άλλαξα στάση, συμπεριφορά και αποφεύγω να είμαι μόνη μαζί του. Νιώθω πως θυσίασα τα καλύτερα μου χρόνια με έναν άνθρωπο που κοιτάει μόνο την πάρτη του. Οι κόποι και θυσίες μου δεν αναγνωρίστηκαν. Κάποια στιγμή περιμένω να ζητήσει τον λόγο. Τα μέσα μου φωνάζουν «Μίλα, δώσε το τέλος». Με κρατάει όμως η αντίδραση των παιδιών, που αντιλαμβανόντουσαν τι γίνεται, συμφωνούσαν μαζί μου κάθε φορά που συζητούσαμε, αλλά μας έχουν για πρότυπο γονιών και οικογένειας, με οποίο κόστος και συνέπεια. Πώς γίνεται τα παιδιά, αφού καταλάβαιναν τι γινόταν, να σας έχουν για πρότυπο οικογένειας. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει από ενήλικα παιδιά να μου λένε ότι καλύτερα οι γονείς μου να είχα χωρίσει ή από ενήλικα παιδιά να λένε επιτέλους οι γονείς μου χώρισαν. Θέλω να μείνω μόνη, να σκέφτομαι και να λειτουργώ όπως νιώθω σαν προσωπικότητα και όχι με τη λογική του. Αν μου πείτε κάντο τώρα, κάντο και τώρα, τι σε εμποδίζει. Η απάντηση μου είναι, θα μαλώνουμε συνέχεια και τον έχω ικανό να με δει παράλογη. Σαφώς θα σε δει παράλογη, εννοείται πως θα σε δει παράλογη. Τον αγαπάω, τον νοιάζομαι. Θα είμαι δίπλα του όποτε με χρειάζεται, αλλά δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ. Η άποψή μου είναι ότι το σώμα σου έχει μιλήσει. Τα συναισθήματα σου έχουν μιλήσει. Το πώς νιώθουμε έχει άμεση σχέση με το τι θέλουμε στη ζωή μας και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Όταν ένας γάμος έχει πιθανότητα να διορθωθεί, όταν τα προβλήματα ενός γάμου επιλύνονται, δεν φεύγει η ερωτική επιθυμία. Άπαξ και φύγει η ερωτική επιθυμία και νιώθει μια γυναίκα όπως νιώθεις εσύ, νιώθει ένας άντρας όπως νιώθεις εσύ, ότι πλέον ο άλλος δεν σε ελκύει, δεν θες να σε αγγίζει, δεν θες να σε φυλάει και πλέον έχεις ξενερώσει, τελείωσε το πανηγύρι. Αν συνεχίζεις να μείνεις μαζί του, θα είσαι σε ένα νεκρό γάμο και θα πάθεις και κατάθλιψη και πολλά άλλα. Λοιπόν, δεν θα πάρω εγώ απόφαση για σένα για το τι θα κάνεις. Εγώ έχω πάρει απόφαση για μένα όταν χώρισα το 2001 και επίσης έχω πάρει απόφαση για μένα όταν παντρεύτηκα το 2018. Παίρνω αποφάσεις για μένα, των οποίων τις συνέπειες απολαμβάνω εγώ. Τις αρνητικές συνέπειες τις υφίσταμαι εγώ και τις θετικές τις απολαμβάνω πάλι εγώ. Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ για σένα. Αυτό που θα σου πω είναι να πας σε έναν ψυχολόγο, να κάνεις κάποιες συναντήσεις για να ενδυναμωθείς, να νιώσεις καλύτερα ψυχολογικά, να δεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να πάρεις κάποιες αποφάσεις με καθαρό μυαλό. Θέλω να διαβάσεις το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Το βιβλίο μου αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός. Αν πας σε ένα βιβλιοπωλείο και ζητήσεις το βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω» ή θα το έχουν, θα στο παραγγείλω να στο φέρω. Το βιβλίο μου αυτό διαπραγματεύεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Την απόφαση για ένα χωρισμό και ποιες σχέσεις έχουν σωτηρία και ποιες όχι. Δεν μπορώ να σε προκαταβάλω για το τι θα κάνεις. Νομίζω ξέρεις μέσα σου τι θα κάνεις. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι κανένα διαζύγιο δεν είναι ευελούδινο. Κανένα διαζύγιο δεν είναι, πώς να το πω, ανώδυνο. Σαφώς ένα διαζύγιο έχει πόνο και ταλαιπωρία. Όμως αυτό που έγραψες, ότι νιώθεις πως θα φύγει από πάνω σου 10 κιλά, μπορεί να φύγουν και 20 και 30, ή μπορεί αν χωρίσετε να αλλάξεις γνώμη. Δεν ξέρω, αλλά ζήσε τη ζωή σου. Άμα μένεις με το αν και μήπως και με το φόβο, δεν κάνεις τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να πεις στον άντρα σου να χωρίσετε και ο άντρας σου να σοκαριστεί,
να ταρακουνηθεί και να κάνει ουσιαστικές αλλαγές. Και μπορεί και εσύ μετά να νιώσεις θετικά, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, απίθανη, αλλά υπάρχει. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συμβεί. Εσύ θα πάρεις αποφάσεις για σένα, αλλά άκου τον gut instinct σου. Άκου τη ψυχή σου τι σου λέει, άκου το σώμα σου τι σου λέει. Και τα παιδιά, άμα διαβάσει το βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω» και το άλλο μου το βιβλίο, το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», θα δεις ότι δεν επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά ένα διαζύγιο, όσο ένας κακός γάμος. Σου στέλνω την αγάπη μου. Φιλιά. Καλό βράδυ. Σιώτη.